Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Να ξεκινήσω με αρχιδό πράγματα συγχαρητήρια στον συνάδελφο του κύριο Χριστόπουλου που κατάφερε να εκλεγεί στο περιφερειακό στην ΠΕΤ Πελοποννήσου και τον κύριο Καραγιάννη που εκλέχθηκε ως σύνεδρο στην ΚΕΔΕ. Συγχαρητήρια, καλή δουλειά και εγώ να εκλέχθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤ. Με άνεση. Καλή δουλειά να έχουμε και ελπίζω να είναι δημιουργική αυτή η δεκαετία γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Υπάρχουν ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως ΠΕΤ Πελοποννήσου, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Τα απορρίμματα δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μόνο ως ΦΟΣΔΑ, ούτε σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα πρέπει να έχει συμμετοχή ενεργή και η ΠΕΤ και η Δημάρχη. Δηλαδή που αυτοί εν τέλει θα κερδούν να καθορίσουν τα δημοτικά τέλη και οτιδήποτε άλλο που έχει κόστος με την κοινωνία. Και άλλα βέβαια ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά που θα πρέπει να λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες η ΠΕΤ μέσα από το Διοικητικό του Συμβούλιο, όπως είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις εδώ 200 χρόνια, αλλά και η ανισοκατανομή που υπάρχει μεταξύ των Δήμων στην Αθήνα που δεν έχουν εξουσία σε αγροτική οδοποιία και το Δήμο της Καλαμάτας, το Δήμο της Περιφέρειας μάλλον της Καλαμάτας, η οποία εμείς έχουμε αγροτική οδοποιία και σχεδόν τα χρήματα είναι ίδια. Αυτά για την ΠΕΤ. Να ξεκινήσω πρώτα από την κυρία Κλεγκρέ. Κύριε Αντιδήμαρχε, άμεσα αύριο το πρωί πρέπει να πάω να ξυλώσετε την Πασκέτα. Άμεσα αύριο το πρωί. Δεν υπάρχει μόνο και μου, αύριο το πρωί το συνεργείο του Δήμου θα πάει να ξυλώσει. Έτσι. Δεν παίζουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ δυστυχώς κύριε Καρδιά έφυγα όπως θυμόσαστε για τη Γερμανία και θεωρούσα ότι έχω τρέξει με τα πράγματα και νόμιζα ότι δεν έχουν έρθει. Σα το υπόσχομαι, θα σα φέρω στο σχολείο. Και με συγχωρείτε που δεν ήρθα την επόμενη μέρα. Λοιπόν, και βέβαια όσο γι' αυτό πανέφερε ο Σάιμος ο κύριος Μάκαρης, προφανώς θα πάνε οι υπηρεσίες να δούνε που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Έτσι. Ευχαριστώ. Υπάρχει και λογική, δεν χρειάζεται να τα τρέχουμε. Πολύ υπηρεσιακή πώς θα πάνε τα ζητήματα. Λοιπόν, τώρα για τις ερωτήσεις που είναι λίγες και μπορούμε να τις αναλύσουμε νομίζω όλες, αν και απαντήθηκαν αρκετές από αυτές σημαντικές. Να πω κύριε συνάδελφο ότι όσο αφορά την πρώτη ερώτηση που θέσατε εσείς, αυτό που αναφέρεται ο 1% του οικιακού αποβίου τη χώρα μα καταλήγει σε χώρο υγειονομική ταφή δεν είναι έτσι. Αυτή η μελέτη είναι η μελέτη του Ιούλιου του 2014. Έχουν αλλάξει τα πράγματα προ το καλύτερο στη χώρα μα, όχι στην περιφέρειά μα. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί εργοστάσια, έχουν δημιουργηθεί χιλτή, έχουν γίνει πολλά πράγματα σημαντικά. Ο σχετισμό έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι Ιούλιο του 2014. Λοιπόν, ξέρω πάρα πολύ καλά, την είχα διαβάσει προσωπικά τότε και την θυμάμαι αναλυτικότητα, την έχω παρουσιάσει μάλιστα σε ένα συνέδριο αυτή εδώ. Λοιπόν, είναι Ιούνιο του 2014, είναι εξεπεραστεί. Στη χώρα γενικότερα τα πράγματα έχουν αλλάξει ευτυχώς. Δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπάρχει μόνο ο Δήμος Καλαμάτας που αυτός κατά κάποιο τρόπο έχει κάνει τη διαφορά κατά τα άλλα. Τι έχουμε, χάτα παντού, έτσι. Ενεργέ σημεία. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα να σας πω. Να πω ότι ο Δήμος Καλαμάτας το 60% των απορριμμάτων που παράγει τα διαχειρίζεται τουλάχιστον το 60%. Το υπόλοιπο βέβαια είναι ένα 35-40% είναι αυτό που είναι το υπόλοιπο το οποίο δεματοποιείται, αδρανοποιημένο και αποθηκεύεται, που είναι το μεγάλο αγκάθι. Κατά τα εμείς τουλάχιστον ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχουμε ένα λίγο ματρίνα όπως γνωρίζετε και ό,τι παράγουμε το διαχειριζόμαστε. Ακολουθούμε τον ρόλο της Αιγύπτας που αναφέρει αυτό ακριβώς. Τώρα για τα επιμέρους που μου θέσατε να σας πω ότι ποιες δράσεις σχεδιάσουμε για τους μαθητές και τους γονείς που είπατε. Ο Δήμος Καλαμάτας είναι ενεργός σε αυτό όλο. Ο Δήμος Καλαμάτας ανήκει στο δίκτυο απορριμμάτων, σε αυτό δηλαδή το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και του Δήμου Καλαμάτας και κάνει συχνά πυκνά ενημερωτικές ημερίδες στα σχολεία. Πρόσφατα έκανε μία στο 13ο. Συνεχίζει ενεργά όπως συνεργά τα έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Χρειάζεται περισσότερο ενίσχυση, προφανώς χρειάζεται. Θα πρέπει να δίνουμε τις προσπάθειές μας, ναι, πρέπει να το κάνουμε. Έχει να κάνει όμως αυτό δυστυχώς και με τα πόσα άτομα έχουμε αυτή τη στιγμή ως Δήμος και πόσα άτομα μπορούμε να διαθέσουμε για αυτές τις δράσεις. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουμε καταθέσει, έχουμε βάλει και ένα πλαίσιο, μια δομή η οποία έχει να κάνει καθαρά με την προώθηση των ζητημάτων της ανακύκλωσης, αλλά και μόνο της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης, αλλά κυρίως της διαδικής στη μύγη. Έτσι, να πούμε βέβαια ότι εμείς ο Δήμος Καλαμάτας έχουμε ενεργά όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης και αυτά που ο Δήμος έχει την υποχρέωση να υλοποιεί και αυτά που έχουν υποχρέωση να υλοποιούν τα συλλογικά συστήματα. Το άλλο θέμα που αναφέρατε με την οικιακή κομποστοποίηση έχουν επηρεαστεί από παλιά 1000 οικιακοί κομποστοποιητές στο Δήμο Καλαμάτας.
Μπορεί να μην είχε χείλη, δεν θυμάμαι καλά. Μπορεί να μην είχε χείλη, δεν θυμάμαι καλά, το συγχαρητηριαστή. Και περιμένουμε τώρα μέσα από το πρόγραμμα να παραλάβουμε από ό,τι μας είχε πει. Θα τρέξει αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα τρέξει και θα εκδοθεί αυτό το πρόγραμμα. Να πάρουμε άλλους χείλους οικιακούς κομμοσταγωγητές και να τους διαθέσουμε σε διάφορες οικογένειες. Μην ξεχνάμε ότι έχουν πάρει μια απόφαση από το 2014 που αναφέρει ότι όποιος υλοποιεί αποδεδειγμένα πρόγραμμα οικιακής κομμοστοποίησης έχει έκπτωση τέλη καθαριότητας 30%. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δυστυχώς όσες φορές και να πούμε δεν βλέπουμε να υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τους δημότες να το ακολουθήσουν. Θα πρέπει κανένα να το κάνουν διότι έχουν άμεσα όφελη σε αυτό. Τώρα, όσο για αυτό που αναφέρατε για τη διέλευση του αποδοχοφόρου και το να καταργήσουμε τα τέλη καθαριότητας, το έχουμε ανακοινώσει, το έχουμε κάνει ήδη. Έχει γίνει μια συσκευή, ήταν και ο κ. Σαφαντάς εδώ. Μιλήσαμε μόνο στους προέδρους, συζητήσαμε και περιμένουμε προτάσεις από τους ίδιους να διώξουμε τους κάδους τους σύλληπτους, να δείξουμε μόνο κάδους ανακύκλωση και ενδεχομένως να καταστήσουμε και κάποιο συνοικιακό κομμοστοποιητή οτιδήποτε άλλο και να μηδενίσουμε τα τέλη καθαριότητας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, προτάσεις περιμένουμε και θα γίνει. Και για την τρίτη ερώτηση που θέσατε για τα άλλα συστήματα ανακτικής διαχείρισης συσκευασιών, θα σου πω ότι υπάρχουν στη χώρα μας τρία συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποκλήτων συσκευασίας. Τρία. Η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που μέσα από αυτό δουλεύει και το ΚΔΑΗ της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, που εμείς μπορούμε να διακόψουμε συνεργασία με τον εργολάβο που διαχειρίζει το ΚΔΑΗ και να πάμε να διαχειριστούμε εμείς, αν έχουμε την ικανότητα ως Δήμος. Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουμε την ικανότητα, το έχουμε συζητήσει, έχουμε βάλει και αυτή τη σκέψη στο μυαλό μας. Αποδεδειγμένα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το προσωπικό για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το ΚΔΑΗ. Οπότε αυτό είναι το ένα συλλογικό σύστημα. Το δεύτερο συλλογικό σύστημα είναι του Βασιλόπουλου ΑΕ, είναι ένα συλλογικό σύστημα ιδιωτικό, το οποίο δεν μπορούμε να συνεργαστούμε προφανώς εμείς μαζί του. Και το τρίτο συλλογικό σύστημα είναι η ανταποδοτική ανακύκλωση. Η ανταποδοτική ανακύκλωση λοιπόν ως Δήμος Καλαμάτας πριν από χρόνια κάναμε μια συνεργασία, κάναμε μια σύμβαση μαζί του να εγκαταστήσουμε ένα μηχάνημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Δεν καταφέραν να το αδειοδοτήσουν και ακυρώθηκε αυτή η σύμβαση. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία να κάνουμε πάλι μια νέα σύμβαση μαζί τους, να εγκαταστήσουμε ένα μηχάνημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης ή ένα πάρκο ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Οπότε είμαστε στη διαδικασία, το βλέπουμε το θέμα και το τρέχουμε ώστε να το ελπίσουμε να έχει καλό τέλος. Για τα πράσινα σημεία που ανέφερε ο κ. Ζαμουραγής, να πω. Στο Λαγκαδά το κάνουμε. Ξέρω, το έχω δει. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, να πω για τα πράσινα σημεία. Εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση ως Δήμος Καλαμάτας που αφορά ένα μεγάλο κεντρικό πράσινο σημείο, ένα μεσαίο πράσινο σημείο και νέα συνοικιακά. Δυστυχώς δεν προχώρησε αυτό. Προχώρησε μόνο το ζήτημα του ενός κεντρικού πράσινου σημείου. Μας ζητήσαν κάποια διευκρινιστικά, δηλαδή τα άλλα θεωρούν ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και ενδεχομένως να έχει αλλάξει και η πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και σκοποστοποίηση. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι ότι έχουμε πάρει προέγγιση, μάλλον προφορικά μας έχουν πει θα μας εγκρίνουν το κεντρικό σημείο ανακύκλωσης, αυτό, το μεγάλο δηλαδή, και μας ζήτησαν πρόσφατα πριν από λίγες μέρες να σου κάνουν και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία. Οπότε αυτό θα τρέξει. Το ζήτημα του πράσινου σημείου. Τα άλλα, τα συνοικιακά έχουν μείνει εκτός και το μεσαίο έχει μείνει εκτός. Εκείνα που έχουν ενισχυθεί είναι η συνοικιακή κομμοστοποίηση ενεργά. Όχι μόνο αυτή που βλέπουμε που κάνει ο Δήμος Καλαμάτας, αλλά ακόμα και τα μηχανήματα, τα ειδικά, τα μεγάλα εξαιρετήρες συνοικιακής κομμοστοποίησης. Αυτά που έχουμε προτείνει, δηλαδή να μπουν στην αγορά, στην αεροπορία, να μπουν σε διάφορα σημεία. Που μπορεί να διαχειριστούν μεγάλο και είναι κάνουν μηχανική κομμοστοποίηση αυτά. Αυτά μας έχουν πει ότι θα τρέξουν. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει το επόμενο διάστημα σε αυτά. Λοιπόν, γιατί.